Θυμάζετε? Περώνετε! Η ομάδα έχει έρθει εδώ στο νησί, πίστα καλούργια, ένας δεύτερος αγώνας μοτοκρός, κύπελο, οι συμμετοχές είναι φοβερές. Αν και κάποιοι αναβάτες φοβήθηκαν τον καιρό, τα παιδιά εδώ δεν φοβήθηκαν τίποτα, έχουμε κοντά μας τον... Κρεμάλα Σταύρος από τη Λαμία. Χάρηκα πολύ που ήρθατε και σας είδαμε από κοντά. Μας αρέσει πάρα πολύ η πίστα. Εσύ φτιάχνεις τις μηχανές. Εγώ προσπαθώ να ετοιμάσω τη μοτοσυκλέτα όσο πιο καλά γίνεται για να την οδηγήσουν οι φίλοι. Μάλιστα. Έχουμε κοντά μας τον... Παπαδημητρίου Αθανάσιος από Λαμία. Η πίστα είναι εξαιρετική. Θα δούμε τώρα και μόλις την οδηγήσουμε. Εσείς σε τι κατηγορία θα... Στην MX2. Μάλιστα. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα? Πολύ ωραία, αν και ο καιρός είναι μαζί μας, όλα καλά, όλα καλά. Στόχος για σήμερα? Στόχος ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έλα εδώ, εσύ παιδί μου, φοράς και κράνος όταν κάνεις τις βόλτες? Ακόμα όχι. Δεν έχει χρειαστεί. Ναι, καλύτερα να φαίνεται το παιδί. Ονοματεπώνυμο. Καραθάνος Τριαντάφυλλος. Εσύ είσαι βοηθός, δεν τρέχεις εσύ? Εγώ είμαι βοηθός. Πλήρης η ομάδα έχει έρθει, έτσι. Ο μηχανικός. Μάλιστα. Ο οδηγός μας και ο βοηθός. Και κολλητή κιόλας. Τι γίνεται, πολύ, πολύ οργανωμένα τα πράγματα. Τι στόχο έχουμε σήμερα? Ό,τι καλύτερο, να γυρίσουμε με ασφάλεια στα σπίτια μας. Η πίστα πόσο φαίνεται? Η πίστα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα από ό,τι είδαμε και χθες. Την πήγαμε χθες. Είναι καλή. Μια χαρά. Κανένα άλμα θα κάνουμε τίποτα, κανένα εντυπωσιακό, κάτι έτσι. Θα τα κάνουμε όλα. Ωραία, όλα θα γίνει. Μετά από έναν αγώνα, μία μηχανή, πόσο συντήρηση θέλει? Σχεδόν όλα από την αρχή. Τι είπες εσύ στο αυτί, έλα εδώ, τι είπες στο αυτί, πες. Τώρα μπαίνει. Τώρα μπαίνει παιδιά, κατηγορία. Ξεκινάνε, ζεσταίνω τη μηχανές, να αφήσουμε και τα παιδιά, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε στο τέλος πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Χαμός στην πίστα της Καλούργενας, δεύτερος αγώνας μοτοκρός, πάρα πολλές συμμετοχές, πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Εδώ, ένας και ένας ξεχωριστός, έχουμε κοντά μας τον... Κοφός Θωμάς. Από... Τρίκαλα. Από Τρίκαλα. Ναι. Και ήρθαμε για να συμμετάσχουμε. Ήρθαμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Ωραία. Να περάσουμε καλά. Την πίστα πώς τη βλέπουμε? Είναι αρκετά καλή. Τι άλλο θέλεις δηλαδή να κάνουμε? Τόσα πράγματα κάνουμε σε αυτή την πίστα. Τι ελοφάκια έχουμε. Τα πάντα έχετε. Μια χαρά είναι. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Το δικό σας το περίπτερο έχει ο καθένας. Έτσι. Μόνο οι κοπέλες με τις ομπρέλες λείπουν. Κάποια στιγμή θα έρθουν. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Έχουμε κοντά μας επίσης τον... Σκλαβονίδη Παναγιώτη από Λάρισα, εκπρόσωπο τη Λέσχη τη Κατερίνη. Τι έγινε, το ταξίδι ήταν καλό? Μια χαρά. Μάλιστα. Εδώ τι σκοπό έχουμε? Θα προσπαθήσουμε και το καλύτερο. Η πίστα είναι πάρα πολύ καλή. Τι θα έχετε προσπαθήσουμε κάνει... για το καλύτερο. Για το καλύτερο, ναι. Η πίστα είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Έτσι. Έχετε κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Ωραία θα είναι. Να έχουμε έναν ωραίο αγώνα όλοι μας. Σήμερα ήταν λίγο δύσκολη μέρα. Τα προγνωστικά έλεγαν για βροχή. Οπότε έχουμε λιγότερες συμμετοχές από ό,τι περιμέναμε. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα. Δεν μας εμποδίζει στο να γίνει ένας υπέροχος αγώνας. Έχουμε κοντά μας επίσης και τον... Λιάτσικας Βασίλειος από Ελασσόνα. Ωραία. Τι σκοπό έχουμε σήμερα? Να περάσουμε τέλεια. Η πίστα πώς είναι? Τέλεια. Τέλεια. Ανεβείτε εσείς? Εννοείται. Εννοείται. Δεν σας βλέπω έτοιμο γι' αυτό. Εννοείται, λέω. Είμαι πολύ έτοιμος. Πολύ έτοιμος. Από χθες. Λάσπες δεν έχουμε, βέβαια τα παιδιά την ξέρουν την πίστα, έχουν περάσει και για προπονήσεις εδώ. Χωρίς λάσπες τώρα σήμερα τι θα γίνει? Τίποτα, θα οδηγήσουμε λίγο πιο συντηρητικά. Όχι συντηρητικά, θα έχουμε χώμα, δεν θα έχουμε, κάτι θα έχουμε. Η λάσπη μας βοηθάει καλύτερα. Μάλιστα, έπρεπε να βρέξει. Μερικούς, ναι, μερικούς όχι. Ωραία, ωραία. Υπάρχει κανένας φόβος, δηλαδή την ώρα που κάνεις τον αγώνα, υπάρχει στιγμή που μπορεί να φοβηθείς, δεν ξέρω, σε μια στροφή, όταν σε πλησιάζει ο αντίπαλος, υπάρχει στιγμή που να φοβάται? Υπάρχει, υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν πολλές στιγμές φόβου. Γιατί είναι και μια πίστα που δεν έχουμε καθημερινή επαφή, τα άλματα είναι λίγο περίεργα, τίποτα άλλο. Τι είναι τα άλματα? Λίγο περίεργα. Αυτό. Θέλω να έχω και μικρόφωνο πάνω στους αναβάτες. Έτσι. Ναι, ναι, πρέπει. Καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ και εμείς. Ο πρόεδρος για τον οποίο έχει γίνει και τόσος λόγος και τόσος ντόρος εδώ του Αγίου Μαθαίου, Αχιλλέας Ανδριώτης, κοντά μας. Όλα είναι έτοιμα στην πίστα της Καλούργενας για τον δεύτερο αγώνα μοτοκρός. Είναι αγώνας κυπέλου, οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Αν και κάποιοι φοβήθηκαν τον καιρό, θα μπορούσαμε να είχαμε και ακόμα περισσότερους αναβάτες. Ναι, πραγματικά. Κατά πρώτον, να
δώσω λίγα, να δώσω συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στην στους οργανωτές και στην ιδέα που είχαν τα άτομα αυτά ώστε να κάνουν τέτοια πίστα εδώ στο χωριό μας, τον Αϊματιά, χωριό μας, ε. Χωριό μας, βεβαίως. Ναι, έτσι, έτσι. Στο χωριό μας, τον Αϊματιά, πραγματικά είναι ένα αριστούργημα, την έχω περπατήσει κι εγώ ίδιος. Είμαι ο λίγο τι μηχανόβιος, την έχω περπατήσει, μου άρεσε και τα πίστα. Με τα πόδια την περπάτησες εσύ. Όχι με το μηχανάκι. Α, με το μηχανάκι. Με το μηχανάκι. Και ειλικρινά θα ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα κάτσει να τρέξει εκεί πέρα. Πολύ κόσμο. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Πραγματικά και πιστεύω ότι αν διαδοθεί ακόμα περισσότερο θα είναι τέτοια η συμμετοχή που μπορεί να γίνουν βαλκανικοί αγώνες εδώ πέρα και τέτοια πράγματα, διότι από ό,τι ξέρω και από τις άλλες πληροφορίες που έχω, είναι μια βαλκανική πίστα η οποία μπορεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερες μηχανές από ό,τι είναι. Τεράστια πίστα και μέσα σε 2 μήνες από τον πρώτο αγώνα έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να σου πω κάτι, εγώ παρακολουθούσα τις εργασίες εδώ πέρα από την αρχή που ξεκίνησαν. Πραγματικά και γι' αυτό πρέπει να απονέμω τα εύσημα στα παιδιά που σκέφτηκαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Τόσο περισσότερο για το χωριό μας, το οποίο θα είναι ένα διαφημιστικό. Είναι μια μεγάλη διαφήμιση για το χωριό μας. Ωραία. Λοιπόν, το χωριό λοιπόν πρωταγωνιστεί αυτές τις μέρες και νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Εγώ έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές δοκιμές που έχουν κάνει. Πραγματικά είμαι κατάπληκτος και θέλω να καθίσω σε μια μεριά ώστε να απολαύσω αυτά τα που θα κάνουν οι. Ωραία. Πάμε να βρούμε μια μεριά να καθίσουμε. Να πάμε να δούμε. Λοιπόν, καλές επιτυχίες, καλές κούρσες σε όλα τα παιδιά. Και είμαστε πρόθυμοι να τους φιλοξενούμε και να είμαστε πάντα κοντά τους σε τέτοια πράγματα. Αλέξανδρος Κρητικός κοντά μας, τα είχαμε πει στα εγκαίνια της πίστας εδώ στην Καλούργιανα. Ποιος φανταζόταν ότι μετά από 2 μήνες θα έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα στην πίστα, θα έχει μεγαλώσει ο χώρος, θα υπάρχει άνεση, περίπτερο για κάθε αναβάτη και για κάθε εταιρεία. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες τι έχετε κάνει? Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ναι. Πολύ κόπο. Και φαίνεται το κόπο. Θέλουμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να υπάρχει το άθλημα γενικότερα στο νησί πρώτα απ' όλα και γενικότερα σαν άθλημα του μότοκρος στον χώρο. Το Πανελλήνιο, ας πούμε, που αρμόζουμε. Μετά τα εγκαίνια πήγαμε κύπελλο, δεύτερος αγώνας κύπελλο. Νομίζω ότι αυτή η πίστα ενδείκνεται και για πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις. Σίγουρα έχει προδιαγραφές για πολλά μεγάλα πράγματα. Απλά και εμείς θέλουμε να προετοιμαστούμε, να έχουμε τις κατάλληλες προδιαγραφές από εξυπηρέτηση, θέμα πάντοξ, πλυντήρια για τους αναβάτες, τουαλέτες, όλα αυτά. Και στο μέλλον έχουμε να τα οργανώσουμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, βεβαίως. Και έχουμε πολλές συμμετοχές από Αλεξανδρούπολη μέχρι. Τι να πω. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές. Είναι 40 συμμετοχές. Θα μπορούσαμε να είχαμε και 80 και 90. Mm-hmm. Ο καιρός μας θα χάλασε λίγο, ήταν λίγο αφύρωπος. Οπότε κάποιοι δεν ήρθαν για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρανε. Οι αναβάτες πώς θέλουν λίγο λάσπη, λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εννοείται. Λάσπη πάντα. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Θα δούμε πολύ ωραίο αγώνα, πιστεύω. Έχει μάχες, ειδικά στη μικρή κατηγορία MX2. Έχει και πολλές συμμετοχές. Θα είναι ωραία. Ωραία, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χαράλαμπος Παπασπύρος. Μας τα έλεγε ότι θα έρθετε να δείτε την πίστα για το δεύτερο αγώνα μοτοκρός, για το κύπελο. Πού να φανταστούμε ότι μέσα σε 2 μήνες έχουν ρίξει τόση δουλειά αυτοί οι άνθρωποι, έχουν κάνει τόσα πράγματα απίστευτα από τον πρώτο αγώνα το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα. Φαίνεται η πίστα, λες και είναι 3 φορές μεγαλύτερη από ό,τι την είδαμε την πρώτη φορά. Πολύ δουλειά έχετε ρίξει. Καλημέρα καταρχήν. Πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κούραση και θέλουμε να δείξουμε κάτι το ό,τι πιο ωραίο στο νησί που έρχεται ξένος κόσμος. Ακόμα και από τη Μυτιλήνη που ήρθαν από όλη την Ελλάδα, θέλουμε να δείξουμε κάτι ωραίο εδώ στο νησί. Μου κάνει εντύπωση, περίπτερα για κάθε αναβάτη, για την εταιρεία του. Έχετε οργανωθεί μόνο οι κοπέλες με τις ομπρέλες, λοιπόν, χαρέλαμπε να κάνουμε κάτι και γι' αυτό. Θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Θα γίνει, πιστεύω, τον Ιούλιο. Να είμαστε καλά. Σκοπό, εγώ το έλεγα για πλάκα. Εσείς το Όχι. Το έχουμε βάλει σκοπό για τον Ιούλιο. Σχεδόν από όλα τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Που θα μας επισκεφτούν. Νομίζω ότι η πίστα ενδείκνεται για πολύ σημαντικούς αγώνες και για άλλο επίπεδο, πολύ μεγαλύτερο. Κοιτάξτε, από ό,τι είπαμε στην αρχή, κάνουμε μια ευρωπαϊκή προγραφή, το οποίο σαν νησί θέλουμε να το αναδείξουμε απάνω στο άθλημα. Mm-hmm. Τέλος. Πόσο πολύ ακούγεται τώρα η πίστα της Καλούργιανας και ο Αϊματιάς? Πάρα πολύ. Το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι, το ξέρει και ο κόσμος, πάρα πολύ. Οπότε θα δούμε έναν υπέροχο αγώνα σήμερα. Και βέβαια θα δούμε. Και μας βοηθάει και ο καιρός να πάνε όλα καλά. Καλό αγώνα να έχουν αναβάτες, να μην γίνει κάτι. Και εύχομαι να πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Χάρης Χατζηράλης. Ήρθε από τη Μυτιλίνη μέχρι την Κέρκυρα, πίστα Καλούργενας και δεύτερος αγώνας motocross θα γίνει πανικός. Ετοιμάζονται οι αναβάτες προκειμένου να ξεκινήσει λίγο αγώνας. Ο Χάρης πόση ώρα για να ζεσταθεί, για να αλλάξει και ακόμα συνεχίζει τις ασκήσεις του. Τι έγινε, πώς ήρθαμε Κέρκυρα? Εντάξει, είναι ο δεύτερος αγώνας του πρωταθλήματος. Έχει ωραία διοργάνωση. Η πίστα πώς σου φαίνεται? Η πίστα μου αρέσει πολύ. Και πιστεύω θα πάει τέλειο ο αγώνας. Εσύ 18 χρονών, από πόσο χρόνο ασχολείσαι με το μοτοκρός? Από πολύ μικρός, από τα 5. Πολύ ωραία. Οπότε εδώ ποιο στόχο έχεις? Στόχο πάντα την νίκη. Και μακρινό πιστεύω ταξίδι, θα πάμε πολύ καλά. Μακρινό. Ναι. Έχουμε και μια θάλασσα να αντιμετωπίσουμε. Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο. Αλλά αξίζει, σίγουρα. Ωραία. Σήμερα λοιπόν τι, θα δούμε και καμιά φιγούρα, τι θα κάνεις? Σίγουρα, εσύ? Ναι. Θα δούμε, Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, εγώ ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Θεοχάρης Χατζηράλης με το νούμερο 543. Και η Άρτα στους αγώνες motocross, Χρήστος Κυφοκέρης κοντά μας, ήρθε από Άρτα για να συμμετάσχει στον δεύτερο αγώνα κυπέλου εδώ στην πίστα της Καλούργενα, στον Άγιο Μαθαίο, βεβαίως στο νησί. Πώς και το πήραμε απόφαση? Δεν ήταν μεγάλο το ταξίδι το δικό σας? Το ταξίδι όχι, το δικό μας δεν ήταν μεγάλο. Είμαστε από εδώ δίπλα, Άρτα. Έχουμε ξανάρθει βέβαια, έχουμε τιμήσει τον πρόεδρο. Έχει κάνει ένα μεγάλο έργο ο πρόεδρος εδώ πέρα και τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και όλη την ομάδα του. Πιστεύω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, μας βοήθησε και ο καιρός. Αν και περιμένουμε μεγαλύτερες και περισσότερες συμμετοχές. Νομίζω ότι φοβήθηκαν λίγο οι αναβάτες, μήπως βρέξει και λίγο. Μήπως, ναι, φοβήθηκαν λίγο από τον καιρό γιατί έχουν έρθει και από μακριά, πάρα πολύ μακριά. Χάρης μας μίλησε πριν από Μυτιλίνη. Είναι από Μυτιλίνη, έχουμε από Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Τρίκαλα. Η πίστα είναι απίστευτη. Η πίστα είναι μεγάλη, είναι τρομερή. Την έχει κάνει ο πρόεδρος αεροδρόμιο κυριολεκτικά. Αεροδρόμιο κυριολεκτικά. Πιστεύω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εσύ τι στόχο έχεις εδώ? Πιστεύω τον καλύτερο. Αν και δεν είμαστε πολύ προετοιμασμένοι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ό,τι μπορούσαμε θα κάνουμε. Πάντα για το καλύτερο. Ένα άλμα καλό ή μια ωραία έτσι στροφή με λάσπη σε ανεβάζει ψυχολογικά? Βασικά, εγώ με τον πρόεδρο του είχα πει μάλλον να ποτίσει περισσότερο την πίστα. Γιατί, λίγο λάσπη, γιατί τώρα το στεγνό δεν έχει θέμα. Όχι, έχεις δίκιο. Δεν έχει θέμα. Θα το την κάνετε στεγνό, τη λάσπη εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω... έχει νερό να την κάνουμε τη λάσπη. Δεν έχει και δεν μας βοηθάει και ο καιρός. Ναι. Πάντως θα τα δώσουμε όλα και θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμάτετε. Περάνετε. Γιάννης Αθανασίου, εμπνευστής του κυπέλου motocross, βεβαίως και εδώ στην πίστα της Καλούργενας. Τα είχαμε πει και στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο αγώνα μάλλον, τα είχαμε πει στα εγγένεια της πίστας αυτής της υπέροχης και μέσα σε δύο μήνες τεράστιες αλλαγές, τεράστια βελτίωση και νομίζω ότι είσαι και εσύ εντυπωσιασμένος μετά από δύο μήνες για όλα όσα έχουν γίνει εδώ στην πίστα. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Θυμάσαι, είπαμε τότε ότι δώσαμε αγώνα τελικά στο το Crazy Mad Games στην Κέρκυρα. Γίνανε αυτά ακριβώς που να γίνουν και με το παραπάνω. Πολύ καλή οργάνωση. Μια οργάνωση ξεκινάει από το λιμάνι της Κέρκυρας που έχει ταμπέλες μέχρι εδώ που υπάρχουν και λεπτομέρειες ρυθμισμένες. Οπότε... Θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερους αναβάτες, αλλά ίσως φοβηθήκαν τον καιρό. Δυστυχώς αυτό μας τρομάξαν τα κανάλια και ο καιρός. Δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλές συμμετοχές που θέλαμε. Περιμένουμε πάνω από 60. Για τον πρώτο αγώνα είχαμε 80. Mm-hmm. Δεν πειράζει, όμως σύντομα θα έχουμε και άλλα αγώνα. Αλλά έχουμε συμμετοχές από Αλεξανδρούπολη, από Μυτιλίνη, από παντού. Χαμός γίνεται. Αυτό έχει σημασία. Το έχουν έρθει από την Ελλάδα. Έχουν έρθει από την Παρασκευή. 3 και 4 άτομα μαζί, έτσι, για να κάνουν και Σαββατοκύριακο ταυτόχρονα. Από Καλαμάτα, από Αθήνα, από Αλεξανδρούπολη, από Καβάλα, από Άρτα, Πρέβεζα, Γουμενίτσα, γύρω-γύρω τα παίρνει όλα. Πολλοί κόσμος. Στόχος, ποιος είναι εδώ σήμερα? Να γίνει ένας καλός αγώνας. Να το ευχαριστούν τα παιδιά, να το ευχαριστούν οι θεατές που περιμένουν να έρθουν πολύ. Και από πέρα... τον βλέπουμε και αλάσποτο, γιατί στον προηγούμενο αγώνα ήταν μες στη λάσπη. Άρα αυτό είναι το πριν. Το μετά να δεις τι έχει να γίνει. Πολλοί κόσμοι είχε δει με ενδιαφέρον τη συνέντευξη που είχαμε κάνει την πρώτη φορά στα εγγένεια της πίστας. Νομίζω ότι το motocross κερδίζει πολύ κόσμο. Κερδίζει πολύ. Ακριβώς αυτό βλέπουμε και εμείς. Μέρα με τη μέρα ανεβαίνουμε. Υπάρχει διαφήμιση μεγάλη. Υπάρχει έναν άνθρωπο που αξίζει τον κόπο να το δει ο κόσμος. Γενικά. Θέλουμε θεατές και εμείς, γιατί και εμείς δεν θέλουμε να τρέχουμε μόνοι μας. Θέλουμε να μας δει πιο κόσμος. Νομίζω ότι δόξα Θεώ σιγά σιγά ανεβαίνει και ο στόχος είναι να ανέβει στην Κέρκυρα το motocross που τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει λίγο. Θα δούμε λοιπόν ένα πολύ καλό αγώνα. Πολύ καλό αγώνα. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Επιτυχία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
σύντροφος Φανή Μεριανού έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο συντονισμού, συνεντεύξεων, περιγραφή. Όλα σήμερα χαμός θα γίνει. Δεύτερος αγώνας motocross. Πολύ μεγάλες συμμετοχές, πάρα πολλοί αθλητές, πάρα πολλοί αναβάτες. Η πίστα μέσα σε δύο μήνες από τον πρώτο αγώνα έχει ακόμη γίνει πιο καλή. Είναι υπέροχη η πίστα εδώ της Καλούργινας στον Αϊμαθιά. Το έργο σου δύσκολο? Εντάξει, όχι, γνωρίζεις καλά ότι το έργο αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο έργο ήταν το να κατασκευαστεί, να δημιουργηθεί μια πίστα motocross στην Κέρκυρα από την αρχή της, από το μηδέν. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Τα εγκαίνια έγιναν στις 3 Φλεβάρι που ήσασταν και εσείς εδώ και καταγράψατε το συγκεκριμένο έτσι γεγονός. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην πίστα. Υπάρχουν νέα πετάγματα, υπάρχουν νέοι διάδρομοι, υπάρχει χώρος για πάρκινγκ και τους αναβάτες. Έχουν γίνει πάρα πολλές δουλειές. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Είμαστε χαρούμενοι που τελικά δεν έβρεξε και οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η εκδήλωση. Μου φάνηκε κράνος, θα φοράγες να ανέβεις. Άνετα. Όποιος θέλει να με πάει βόλτα, ανεβαίνω. Ο νικητής, πρέπει να πάει βόλτα τη Φανή τη Μεριανού, ο νικητής. Το γύρο του θριάμβου. Πάντως θα έχουμε ωραία αγώνα σήμερα. Ναι, νομίζω ότι και ο καιρός ενδείκνεται για κάτι τέτοιο και το έδαφος είναι καλό. Μπορεί ο λιγότερο ποτισμένο, αλλά όπως βλέπεις, θυμάσαι και στο ποδόσφαιρο ότι ο καθένας ζει διαφορετικά το δικό του κομμάτι. Άλλος έλεγε ότι έχουμε μεγαλύτερο χορτάρι, άλλος έχουμε λίγο ποτίση, άλλος που γλιστράει το παρκέ. Εντάξει. Εδώ ήθελαν λίγο λάσπη παραπάνω σήμερα. Καλό αγώνα, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και σε